2062 περιπτώσεις. Πολλές περιπτώσεις σε αυτές τις 2062 βγαίνουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι 2062 από τους λογαριασμούς έλεγχοι. Ναι. Μπορεί να γίνουν και πολύ περισσότεροι. Ναι, ναι, ναι. Και από τα στοιχεία που έχουμε δείχνει ότι δεν έχουμε ελέγξει μέχρι στιγμής. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος ούτε σε 150. Και 31/12/15 η λίστα αργά παραγράφεται. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα και πρέπει από τις 21 του μηνός να τα δούμε με σοβαρότητα και να δούμε τι κάνουμε. Δύο λεπτά, ρε παιδιά. Από τις 2062 πρωτογενείς, διότι ο καθένας μπορεί να κουβαλάει τρία ονόματα πίσω, έχουν ελεγχθεί 150 μέχρι σήμερα. Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος πιθανά σε λιγότερο από 150. Είπα ότι θα είμαι ειλικρινής. Δεν μασάω τα λόγια μου. Όχι, καλά το κάνεις. Πράγματα από τα οποία δεν ισχύουν. Σε τιμάει αυτό που δεν μασάς τα λόγια σου, αλλά υπουργέ μου, αυτό σημαίνει όμως ότι υπάρχουν τόσες εγγενείς δυσκολίες για να ελεγχθούν σε βάθος αυτές τις υποθέσεις, ώστε μένουν μετέωρες και οι καταγγελίες που έκανε η τότε αξιωματική αντιπολίτευση στους άλλους, ότι δεν ελέγχουν, δεν προχωράνε, δεν κάνουν. Ο υπουργός το ξέρει, και αντικειμενό, και γι' αυτό λέει, και γι' αυτό λέει ότι θα αλλάχθουν οι διαδικασίες, να επιταχυνθεί ο χρόνος. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποιους ανθρώπους. Εγώ θα σας πρότεινα μετά τις 20 του μηνός να μπορώ να μιλήσω. Ένα πρωινό καλέστε και εκπροσώπους των κομμάτων και να τα πούμε όλα κάτω ένα-ένα. Πάλι υπουργός θα. Υπουργέ, επειδή εσύ μιλάς με λογική, βάλτε τους μυαλό και να καθίστε κάτω να βρούνε, όπως βρήκανε σε όλες τις χώρες του κόσμου. Στις όλες τις χώρες του κόσμου το λύσανε τα θέματα αυτά. Εισπράξανε λεφτά από τις λύσεις. Λοιπόν, και αθόρυβα. Με άλλες διαδικασίες. Αν είχαμε αντιγράψει το παράδειγμα της Γερμανίας, το πολύ σωστό παράδειγμα της Γερμανίας στη λίστα Λαγκάρτ, τώρα πλέον τα λεφτά θα ήταν ήδη στο ταμείο. Αυτό σου λέω και εγώ. Και υπουργέ και στη Γερμανία και στη Γαλλία ελέγχθηκαν αθόρυβα και εισπράξαν τα λεφτά και ανακοινώθηκαν οι εισπράξεις. Εμείς ανακαλύψαμε την Αμερική σε αυτό το τομέα. Τι να πω. Λοιπόν, ερώτηση. Ο έμφυα, αυτό που θα μου έρθει εμένα για το σπίτι που έχω των 110 τετραγωνικών, θα είναι ο ίδιος ο περσινός πόρος? Ο έμφυα για το 15 θα είναι ό,τι και ο έμφυα για το 14. Ο ίδιος. Δεν θα έχει παρά σε πολύ λίγες περιπτώσεις φορολογούμενο. Άρα, ό,τι λίγες πληρώσαμε πέρυσι μπορούμε να υπολογίσουμε, θα μας έρθει το πουγιουρδί και φέτος. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά το 2016, πρέπει μετά τις 20 του μηνός να καθίσουν τα πολιτικά κόμματα και οι κοινωνικοί φορείς και να δουν ποιο θα είναι το περιεχόμενο του φόρου για το 2016. Γιατί για το 2016 δεσμευτήκαμε τρία πράγματα. Το ένα είναι αντικειμενικές όσο και οι εμπορικές. Το δεύτερο είναι το ύψος του φόρου 2,65 και το τρίτο είναι ότι θα έχουμε φόρο στα ακίνητα. Αυτά συμφωνήσαμε. Αυτά τα τρία λοιπόν αυτά πρέπει να βρείτε. Είναι τόσο σίγουρο όπως ο θάνατος. Ναι. Αυτά. Άρα λοιπόν πληρώνουμε έμφυα σαν τον περσινό και μετά διάλογος για να δούμε πώς θα είναι ο έμφυα του 16. Πώς υπάρχει εσωτερική αναδιάρθρωση το 16. Βεβαίως, γιατί εγώ πιστεύω ότι η οικονομική και φορολογική πολιτική πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαλόγου με την κοινωνία και όχι επιβολής με κομματική πειθαρχία ή με τα μάτια της πλατείας συντάγματος. Πρέπει να κουβεντιάζουμε μεταξύ μας. Πολύ σωστά. Τώρα, στις 100 δόσεις, υπουργέ, θέλει πολλοί κόσμος να ενταχθεί και πιέζει. Μπορεί να γίνει αυτό? Δυστυχώς οι 100 δόσεις είναι ένα πολύ σωστό μέτρο το οποίο τελείωσε. Δεν μπορεί να ενταχθεί κανένας πλέον. Πρέπει οι πολίτες να εξυπηρετούν αυτές τις δόσεις και το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξεταστούν κάποιες περιπτώσεις αν πρέπει να πληρώσουν λιγότερες από 100 δόσεις. Καταλαβαίνω αμέσως το πρόβλημα που υπάρχει. Αλλαγή. Αλλαγή δηλαδή, κριτήρια δηλαδή. Κριτήρια για να δούμε εάν κάποιος έχει για παράδειγμα στην τράπεζα χρήματα και δεν χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να πληρώσει τις 100 δόσεις, αλλά μπήκε στις 100 δόσεις. Αυτές δεν θα είναι πολλές περιπτώσεις, δεν θα αφορούν το μεγάλη κατηγορία του πληθυσμού, αλλά θα τα δούμε αυτά. Κύριε Υπουργέ, σας κατηγορούν εντός εισαγωγικών, παρότι δεν είναι δικές σας αποφάσεις αυτές, ότι καθυστερείτε να στείλετε τα ενημερωτικά αυτά για τα ονέμφια, τα εισπρακτικά, το μπουγιουρδί που λέω εγώ. Τα καθυστερείτε για να μην τσαντιστεί ο κόσμος που πάει να ψηφίσει. Ο κύριος Αντελιώτης και ο κύριος Στοδουλάκης που παρακολουθούν τα οικονομικά site μπορούν να σας δείξουν όλο το καλοκαίρι το τι επίθεση δέχθηκα, γιατί επέμενα να κλείσει μία ώρα νωρίτερα η ιστορία με τις φορολογικές δηλώσεις. Εσείς το ξέρω ότι επιμένατε. Λέω τώρα όμως αντικειμενικά, οι φάκελοι θα φτάσουν μετά τις εκλογές. Θα σας πω, για να βγουν τα καθαριστικά του έμφυα πρέπει να τελειώσει η εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που τελειώνει από στιγμή σε στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει η ιστορία με τον έμφυα αν δεν τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις. Ακριβώς. Γιατί απαλλαγές ή μειώσεις, υπουργέ, που βασίζονται στο εισόδημα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι δεν γίνεται επίτηδες αυτό.
Μα πρώτα απ' όλα, τι επίτηδες να γίνει από έναν άνθρωπο ο οποίος δέχτηκε όλο το καλοκαίρι αυτή την πίεση και την επίθεση, γιατί έλεγα για να τελειώσουν οι δηλώσεις και κάποιοι μου λέγανε παρατάσεις, και έφερα το κλάδο των λογιστών να μην κάνει διακοπές όλο το καλοκαίρι για να είναι πάνω από τα κομπιούτερ να τελειώσει τις δηλώσεις. Αυτό του σκότωσε. Εντάξει. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση ακόμα. Δημήτρη, έχουμε βάλει πολύ πλάτη εμείς οι λογιστές και πρέπει το Υπουργείο. Έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Υπουργέ, να σας ρωτήσω και κάτι που δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά θα σας ρωτήσω σαν πολιτικό πρόσωπο και όχι σαν υπηρεσιακό υπουργό. Διαδίδεται τις τελευταίες ώρες ότι μετά τις εκλογές θα ανακοινωθεί και επίσημα ότι θα συνδυαστεί και θα εξαρτηθεί το ύψος της σύνταξης με την περιουσία που έχει ο συνταξιούχος. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μητρόπουλος λέει ότι το μνημόνιο μέσα προβλέπει ή συμφωνία, όπως τη λέτε εσείς, ότι ένας συνταξιούχος, αφού παίρνει μία βασική σύνταξη, από εκεί πέρα και του, αν θα πάρει άλλη σύνταξη, όχι, θα εξαρτάται από το τι περιουσία έχει. Το ξέρετε το θέμα, έχετε κάτι να μας πείτε γι' αυτό? Είναι θέμα που δεν είναι της αρμοδιότητάς. Το ξέρω, το είπα. Εγώ, ξέρετε, έχω τη λογική ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ ξέροι και να ξέρουμε όλα τα αντικείμενα. Ο καθένας πρέπει να έχει την ειδικότητά του. Δεν έχω να σας δώσω κάποια πληροφόρηση σε αυτό το θέμα. Απλά η προεκλογική περίοδος είναι ενδιαφέρουσα και ως προς σε αυτές τις υποσχέσεις που ακούμε και ελπίζουμε να μην ξεχαστούν από Δευτέρα, και στο ότι διάφοροι ανακαλύψαν τώρα διάφορα πράγματα. Δεν εννοώ τον κύριο Μητρόπουλο, εννοώ όλα αυτά που ακούγονται. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει από Δευτέρα. Εντάξει, είναι όντως ενδιαφέρουσα. Και ήταν να τελειώσουν οι εκλογές γρήγορα, διότι αν ήταν κανένα μήνα ακόμα η προεκλογική περίοδος, θα είχαν καταργήσει όλους τους φόρους. Πολύ σωστό αυτό που λέτε, είναι πολύ ευχάριστο. Δεν θα είχαμε και εμείς πολλή δουλειά να κάνουμε. Πάντως, Υπουργέ, μπορούν να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, όπως την προκαταβολή. Για παράδειγμα, οι ζημιογόνες εταιρείες που πηγαίνουν σε κερδοφόρα χρήση μπορούν να έχουν, όπως η τριετία στο 50% των νέων επιχειρήσεων, να μπει και σε αυτούς. Οπότε κάτι μπορεί να γίνει. Βεβαίως, να βοηθηθεί. Πολύ σωστή ιδέα. Πολύ σωστή η ιδέα, κύριε Μπελιώτη, και θα πρέπει μετά τις εκλογές να καθίσουν κάτω, σας είπα, οι πάντες και να συζητήσουν ποιο θα είναι το νέο φορολογικό δεδομένο. Λοιπόν, καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Να καλά, καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Γεια σας. Το περιουσιολόγιο πότε θα. Δεν είχαμε τον χρόνο να το ρωτήσουμε. Πότε θα. Οκτώβριο, Νοέμβριο. Υποτίθεται, ναι, αλλά. Έτσι λέει το μνημόνιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε για την παρουσία σας εδώ. Πάμε λίγο σε διάλειμμα. Εκλογές 2015 με τη Σφραγίδα και το Κύρος του Μέγκα. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ο εκλογικός μαραθώνιος ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Συντονίζει η Όλγα Τρέμη. Μαζί της στο στούντιο ο Γιάννης Πρετεντέρης και ο Νίκος Ευαγγελάτος. Στις 7 ακριβώς ο Ηλίας Νικολακόπουλος και ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσιάζουν και αναλύουν τα αποτελέσματα του πανελλαδικού Exit Poll με την πρώτη εικόνα για την έκβαση της πιο κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης των τελευταίων δεκαετιών. Όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του Μέγκα θα μεταφέρει ζωντανά τον παλμό των εκλογών από τα στρατηγεία των κομμάτων. Και μόλις ξεκαθαρίσει το σκηνικό, οι πρώτες δηλώσεις Τσίπρα με Ημαράκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Στο στούντιο, πολιτικοί, προσωπικότητες της δημόσιας ζωής και δημοσιογράφοι σχολιάζουν τα αποτελέσματα και μιλούν για την επόμενη μέρα της κάλπης. Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα. Εκλογές 2015. Με τη Σφραγίδα και το Κύρος του Μέγκα. Επειδή μας θέλετε κάθε μέρα στο τραπέζι σας, φροντίζουμε γι' αυτό. Τώρα, 10% έκπτωση σε όλα τα Lurpak Soft. This is karma. You should say you're sorry to all the girls that you've made cry in the past. Is there enough petrol? Yeah. Let's go! Woo! I'm gonna drop you off first. I would love that. That way. Man, you're never gonna change. Νέο Seat Ibiza. Τώρα ακόμα καλύτερο. Με νέους κινητήρες 1 λίτρου Eco DSI και 1,4 TDI χωρίς τέλη κυκλοφορίας και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Seat. Technology to enjoy. Στην οικογενειακή μας επιχείρηση χειροποίητου του παγωτού, εδώ και 10 χρόνια εμπιστευόμαστε τη Vodafone. Μαζί με τον προσωπικό μας σύμβουλο, βρίσκουμε λύσεις που στηρίζουν τη λειτουργία της επιχείρησής μας σε όλους τους τομείς. Επικοινωνούμε ελεύθερα με όλους από κινητό, σταθερό και ίντερνετ, έχοντας τον έλεγχο του κόστους. Επιπλέον, με την υπηρεσία M2M Cooler Control, ελέγχουμε τα ψυγεία μας, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων μας. Είμαστε ready business και φυσικά είμαστε με τη Vodafone. Βρες όλες τις λύσεις για κάθε επιχείρηση στο Vodafone.gr/business. Γίνε και εσύ ready business.
τσιμπούρα για λανιάρα. Και μελανούρι έχω. Και μελανούρι έχω. Και κάρτες δέχομαι, λέμε. Και κάρτες. Τι έγινε, συνάδελφε. Ψάρωσες. Για εύκολες, απλές και ασφαλείς συναλλαγές με κάρτα, αποκτήστε τώρα κι εσείς το iBank POS της Εθνικής Τράπεζας. Ψάξε, ψάξε. Εθνική Τράπεζα. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε εταιρεία.